Ξεκινάμε με δύο change agents, οι οποίοι κοιτάνε με πολύ ενδιαφέρον μια σβηστή οθόνη. Πριν από δύο χρόνια, μαζί με το φίλο και συνεργό μου, το Δημοσθένη Καπώνη, ξεκινήσαμε να δουλεύουμε ένα project από αυτά που πιστεύαμε ότι θα μας κάνουν πολύ πλούσιους πολύ γρήγορα. Είναι μια εξαιρετική ιδέα, την οποία δεν θα μοιραστώ τώρα μαζί σας. Εν πάση περιπτώσει, μια μέρα έπεσε στο τραπέζι η ιδέα να τρέξουμε ένα project των 15 ημερών. Είχα φέρει το πρώτο iPhone από την Αμερική. Η Apple ετοιμαζόταν να ανοίξει το κατάστημα στους developers. Και είχαμε την ιδέα να φτιάξουμε μια απλή εφαρμογή, location-based, θα βασίζεται στο GPS της συσκευής, για να σου βρει σημεία ενδιαφέροντος γύρω. Είχαμε σκεφτεί τα φαρμακεία και τα μεζινάδικα. Και η ιδέα, ας πούμε, το twist το ενδιαφέρον εδώ, ήταν ότι θα αξιοποιήσουμε και την data σύνδεση του κινητού, για να μην έχουμε στατική πληροφορία, αλλά είναι και δυναμική πληροφορία. Δηλαδή, λες ποια είναι ανοιχτά αργά το βράδυ. Λοιπόν, το project αυτό λοιπόν των 15 ημερών ήταν έτοιμο σε περίπου 250 και ήταν αυτό εδώ. Έτσι, μια πρακτικά άδεια οθόνη με τρεις κατηγορίες πληροφορίας. Έκανε αυτό που σας είπα προηγουμένως. Δηλαδή, μπορούσε ο χρήστης να βρει φαρμακείο ό,τι ώρα της ημέρας ήθελε, μπορούσε να βρει μεζινάδικο επίσης ό,τι ώρα ήθελε και με τις τιμές της μεζίνης. Η ανταπόκριση το διαθέσαμε δωρεάν στο App Store. Η ανταπόκριση ήταν πολύ καλή. Και αυτό το project 15 συν 230 ημερών έγινε τελικά μια full-time δουλειά για μας. Και το έχουμε εξελίξει τον τελευταίο 1,5 χρόνο αρκετά, στο σημείο που να θεωρούμε ότι είναι ένα σχεδόν πλήρης οδηγός πόλης. Αν δεν είναι πλήρης, θα είναι σύντομα πλήρης. Επειδή φαντάζομαι περισσότεροι το έχετε υπόψη σας, είτε το έχετε στα κινητά σας, θα σας πω χοντρικά, στα γρήγορα, κάποιες λειτουργίες. Μπορεί να βρεις τη φτηνότερη βενζίνη κοντά σου στη 1 ώρα το πρωί. Αντίστοιχα, το πλησιέστερο ανοιχτό φαρμακείο στη 1 ώρα το πρωί. Μπορείς να αγοράσεις γλυκά στον δρόμο. Μπορείς να βρεις το καλύτερο ψάρι στην Άνω Πεύκη. Μπορείς να διαπιστώσεις ότι είναι ώρα να πάρεις τα στενά, γιατί θα αργήσεις στο ραντεβού σου. Πάμε λίγο. Okay. Αν πιθανότητα το πάρτι του θα τραβήξει λίγο πέρα από τις 12, θα έχεις χάσει το τρένο. Οπότε θα θέλεις να δεις την ώρα που ξεκινάει το μετρό ξανά, έτσι. Μπορείς να βρεις μια ταινία να δεις, να δεις σε ποιο κινηματογράφο θα τη δεις, θες να βρεις και ένα θερινό κινηματογράφο και σε ποια ώρα θα πας να τη δεις και να μάθεις και πληροφορίες και την ταινία αυτή. Έχουμε ένα αργό response εδώ. Okay. Λοιπόν, αυτά. Δεν θα πω περισσότερα για το Athens Book. Με ενδιαφέρει. Έχουμε κάνει αρκετές σκέψεις ενώ όσο φτιάχναμε και εξελίσσαμε αυτή την εφαρμογή και θέλω να τις μοιραστώ αυτές μαζί σας. Καταρχήν, για τις συνθήκες τις τεχνολογικές που κάνουν εφικτό ένα τέτοιο project. Και είναι καταρχήν αυτά τα μικρά ασύρματα θαύματα για τα οποία μίλησε ο Σωτήρης προηγουμένως. Είναι η δυνατότητα εντοπισμού θέσης, το GPS, και η δυνατότητα να είσαι πάντοτε συνδεδεμένος. Αυτή η διαρκή συνδεσιμότητα σε φορητές συσκευές αλλάζει τις συνθήκες. Είναι μια πολύ σημαντική αλλαγή. Η τρίτη τεχνολογική συνθήκη είναι αυτό εδώ, όχι η συγκεκριμένη συσκευή, αλλά η ιδέα ότι περπατάμε κρατώντας ένα κομμάτι γυαλί, έτσι, το οποίο είναι καμβάς για εκατοντάδες χιλιάδες εικονικές συσκευές. Πολύ απλές εικονικές συσκευές. Παλιότερα το λέγαμε Convergence Device αυτό. Είχαμε το όνειρο μέχρι πριν από 3-4 χρόνια του Convergence Device, το οποίο τι ήτανε χοντρικά, ήταν ένα τηλέφωνο που έχει και μια απέσια φωτογραφική μηχανή, που είναι και MP3 player και έχει και κάποια στοιχεία, personal organizer, κάποιο βασικό browsing του ίντερνετ. Σήμερα, με αυτή την ιδέα των άπειρων εικονικών συσκευών, πολύ σύντομα θα δουλεύει σαν το πορτοφόλι μας. Σε κάποιες χώρες του κόσμου ήδη δουλεύει σαν πορτοφόλι. Τα κλειδιά του αυτοκινήτου μας. Ο Θείο μίλησε προηγουμένως για το Zipcar. Νομίζω το Zipcar ήδη χρησιμοποιεί iPhone application για να μπαίνουν οι χρήστες στο αυτοκίνητο. Το εισιτήριο για τον κινηματογράφο, για κάποιο θέαμα. Το μενού στο εστιατόριο που μπήκες. Και εκατοντάδες χιλιάδες δυνητικά άλλες. Τις πιο απλές, από ένα ηλεκτρονικό αλφάδι, ας πούμε, μέχρι ένα απλό κομπιουτεράκι, μέχρι ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Μάλιστα. Λοιπόν. Το πιο σημαντικό από όλα αυτά είναι ότι είναι ο πιο δυνατός, ο καλύτερος υπολογιστής που έχετε χρησιμοποιήσει ποτέ. Και είναι ο καλύτερος υπολογιστής γιατί δεν τον βλέπετε, είναι αόρατος. Έτσι. Και ο δεύτερος λόγος είναι γιατί ξέρετε
πώς να το χρησιμοποιείτε. Και ξέρετε πώς να το χρησιμοποιείτε από τότε που είστε 2 ετών περίπου. Αυτή είναι η φίλη μου η Βάλια. Ετοιμάζεται να σπάσει ένα iPhone. Εδώ είναι ενός. Πριν από λίγες μέρες έπαιζε με την ταμπλέτα μου και η άνεση του χειρισμού και ο ενθουσιασμός της ήταν. Αυτό ήταν το καλύτερο βίντεο που δεν κατάφερα να τραβήξω ποτέ. Και είστε τυχεροί γιατί θα βλέπατε βίντεο με τη Βάλια και το iPad για 5 λεπτά. Αυτό το όνειρο του ισχυρού υπολογιστή που είναι τόσο εύκολο στη χρήση που μπορεί να το δουλέψει και ένα παιδί, a personal computer for children of all ages, ήταν το όραμα ενός παλιού τρελού του χωριού από την εποχή που εγώ ήμουν 2 ετών, ονόματι Alan Kay, δούλευε στο Xerox Park, και είχε την ιδέα του Dynabook, που ήταν αυτό ακριβώς ή πολύ κοντά σε αυτό που βλέπουμε τώρα με τα καινούργια tablets. Μας πήρε αρκετά χρόνια για να φτάσουμε εκεί. Τουλάχιστον δεν ήταν project 15 ημερών αυτό. Το δεύτερο πράγμα, πέρα από τα τεχνολογικά, είναι το περιεχόμενο. Έτσι. Μια συχνή ερώτηση που παίρνουμε είναι πώς βρήκατε όλα αυτά τα δεδομένα, ρε παιδιά. Πώς έχετε τα διανυκτερεύοντα φαρμακεία και τις τιμές της βενζίνης. Και μας προβληματίζει αυτή η ερώτηση, γιατί η ερώτηση θα έπρεπε να είναι γιατί δεν έχετε και άλλα δεδομένα. Μόνο αυτά. Έχουμε ένα μεγάλο πρόβλημα λοιπόν στην Ελλάδα με τα δημόσια δεδομένα. Είναι δεδομένα τα οποία πληρώνουμε με τους φόρους μας και τα οποία αποθηκεύονται, συλλέγονται κάπου σε όποια μορφή μπορείτε να φανταστείτε, αποθηκεύονται και δεν αξιοποιούνται ποτέ. Έτσι, μένουν κλειδωμένα σε ένα σιρτάρι. Είναι μια σπατάλη τεράστια. Τα δεδομένα, τα δημόσια αυτά δεδομένα, που συλλέγουν διάφορες υπηρεσίες κυβερνητικές, τοπικής αυτοδιοίκησης κτλ., δεν είναι μόνο εργαλεία για να καταλάβουμε τη χώρα μας και την κοινωνία μας, δεν είναι μόνο εργαλεία για να χαράξουμε καλές πολιτικές, είναι και δυνητικά καύσιμο καινοτομίας. Ξέρετε, οι Βρετανοί πριν από 2 χρόνια ξεκινήσαν ένα project ονόματι Show Us a Better Way, στο οποίο κάνανε διαθέσιμα στον κόσμο δημόσια δεδομένα σε νέους και τους είπανε: πάρτε αυτά τα δεδομένα και πάρτε και λεφτά για να βγάλετε ιδέες, να τα χρησιμοποιήσετε. Δείξτε μας πώς μπορούμε να τα αξιοποιήσουμε. Εδώ τίποτα. Ακόμα. Κάποιες προσπάθειες νομίζω έχουν ξεκινήσει. Εντάξει, να μην είμαι και άδικος. Αλλά είμαστε ακόμα πολύ μακριά και σε μια χώρα που κάνει πολλές πατάλες, αυτή είναι η πιο σημαντική. Ο τίτλος παρεμπιπτόντος είναι δανεισμένος από μια πρωτοβουλία που ξεκίνησε πέρσι με ακριβώς αυτό το στόχο. Το δεύτερο που αφορά το περιεχόμενο είναι η συλλογική μας ευφυΐα. Έτσι, όταν κινούμαστε στην πόλη, παίρνουμε μαζί μας, έχουμε μαζί μας την ευφυΐα όλων των άλλων χρηστών. Όταν έχουμε μια συσκευή συνδεδεμένη, γίνεται αυτό ακριβώς. Είμαι από τους παράξενους, έτσι, obsessive τύπους που όταν πάνε σε ένα εστιατόριο και ανοίγουν ένα μενού με περίεργα ονόματα πιάτων, μπαίνει στο ίντερνετ, μπαίνει στο mobile web να δει τι λένε οι καλοφαγάδες του διαδικτύου, ψάχνει σε blogs, να δω τι θα φάω. Έτσι. Και αυτό είναι το ένα επίπεδο μόνο. Μπορούμε να κάνουμε καταπληκτικά πράγματα με αυτή την ιδέα. Μπορούμε να φιλτράρουμε, μπορούμε να δημιουργήσουμε σχέσεις μεταξύ χρηστών εφαρμογών, ώστε να κάνουμε εξατομικευμένες προτάσεις για κάποιον όταν βρίσκεται σε ένα χώρο. Είναι κάτι που δουλεύουμε αυτόν τον καιρό στο Athens Book. Ποιο είναι το αποτέλεσμα όλου αυτού? Το αποτέλεσμα είναι ότι είμαστε όλοι ντόπιοι, υπό μια έννοια. Εντάξει. Ακόμα και ο τουρίστας, ακόμα και ο ξένος που πάει σε μια ταβέρνα στην Πλάκα. Ο Αρίστος Δοξιάδης στο paper που έγραψε το πολύ ενδιαφέρον για το Athens Review of Books μιλούσε για αυτές τις οπορτουνιστικές πρακτικές κάποιων καταστηματαρχών που γνωρίζοντας ότι ο τουρίστας θα έρθει μια φορά του σερβίρανε junk. Αυτά τα πράγματα δεν μπορούν να γίνουν πλέον. Δημιουργούνται συνθήκες για μια ενδιαφέρουσα μορφή ακραίας διαφάνειας ενδεχομένως. Η πληροφορία ταξιδεύει γρήγορα, κανείς δεν είναι άσχετος, κανείς δεν θα πηγαίνει ανυποψίαστος κάπου. Όπως έλεγε και ο πρώην πρόεδρος της Μπουλής, παραφράζοντας τον μάλλον, the bullshit, it's over. Λοιπόν, το σημαντικότερο όλων, έτσι, κατ' εμέ, είναι ότι η γεωγραφία επιστρέφει στο παιχνίδι. Στη δεκαετία του 90 είχαμε μεγαλώσει με αυτό το κλισέ. Όχι αυτό το κλισέ μάλλον, το κλισέ που έλεγε there is no there there. Έτσι, η γεωγραφία είχε γίνει άσχετη. Σκεφτόμασταν κυβερνοχώρο τα τελευταία 20 χρόνια και η εικόνα ήταν ένας αναλογικός δέχτης τηλεόρασης συντονισμένος σε νεκρή συχνότητα για τον ουρανό. Ένα δάπεδο με μπλε γραμμές το οποίο έτρεχε πάνω ο Τζεφ Μπρίτζες. Αυτό ήταν το ίντερνετ. Έτσι. Ήταν ένας κόσμος πέρα από τον πραγματικό κόσμο. Λοιπόν, αυτό πάβει σιγά σιγά με όλες αυτές τις τεχνολογίες. Και εκεί που μιλούσαμε για το υπερτοπικό, τώρα το buzzword των ημερών είναι το hyperlocal. Πρόβλημα εδώ στην ελληνική μετάφραση. Hyperlocal δεν σημαίνει. Υπερτοπικό δεν σημαίνει hyperlocal. Η ορθή μετάφραση του υπερτοπικού είναι αυτό που είναι στα έγκατα του τοπικού. Σε άπτεστη ελληνική, φαντάζομαι, super duper τοπικό. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν τις συνθήκες μιας νέας γεωγραφίας. Αυτό είναι το Matrix
που φανταζόμασταν. Έτσι. Τώρα πλέον λοιπόν, τι το χαρακτηριστικό αυτής της νέας γεωγραφίας είναι ότι το εικονικό και το πραγματικό πλέον ταυτίζονται. Το εικονικό ρίχνει άγκυρα πάνω στο πραγματικό. Δεν, ο χρήστης μιας εφαρμογής σαν το Athens που και του Mobile Web γενικότερα δεν κυκλοφορεί στην πόλη έχοντας μαζί τον ανέφος πληροφορίας το οποίο κουβαλάει. Βρίσκει την πληροφορία εκεί που είναι. Έτσι. Άειλες σημειώσεις, άειλη γνώση έχει ρίξει άγκυρα σε πραγματικά σημεία, στον χώρο. Είναι εντυπωσιακό να το σκεφτείτε αυτό. Φαντάζομαι ότι είναι κάτι σαν το σκαλισμένο παγκάκι του 21ου αιώνα. Σούλα, σ' αγαπώ, σε ψηφιακή μορφή. Εντάξει. Και οι δυνατότητες είναι τεράστιες. Ο ίδιος ο χάρτης της πόλης αλλάζει πλέον, έτσι. Ο Βάλτερ Μπένιαμιν τη δεκαετία του 20 γκρίνιαζε για τους τόπους οι οποίοι έχουν χάσει τόσο πολύ την ποιοτική τους αξία, που είναι πια δεν είναι παρά κάποιες βούλες χρωματιστές πάνω στο χάρτη. Τώρα πάνω να το αντιστρέψουμε αυτό. Από τις βούλες χρωματιστές πάνω στο χάρτη, σιγά σιγά βγάζουμε σημεία. Βγάζουμε χώρους πραγματικούς. Βγάζουμε ενισχυμένες πραγματικότητες. Αυτό δεν είναι το καλύτερο παράδειγμα αυτού που έρχεται. Έτσι. Είναι μια πρώτη προσπάθεια. Είναι μια εφαρμογή στην οποία μπορείς να δεις σταθμούς του μετρό κοιτάζοντας μέσα από αυτό το viewfinder, το κινητό σου viewfinder. Δεν μπορείς να φανταστείς κάποιον να κυκλοφορεί με το κινητό του έτσι στον δρόμο, αλλά μπορείς να το φανταστείς στο μέλλον με τα γυαλιά ηλίου του, ας πούμε, να έχουν σε ένα semi-translucent display αυτή την πληροφορία. Μιλώντας για χάρτες που αλλάζουν, αυτή είναι μια εικόνα από την χρήση, ένα βιντεάκι μάλλον, ένα time-lapse από την χρήση του Athens Book. Βλέπετε μια πόλη λοιπόν η οποία έχει ροή. Βλέπετε την δραστηριότητα των κατοίκων της. Τα σημεία που είναι κόκκινα σημαίνει πολύ έντονη δραστηριότητα. Αυτά που είναι πράσινα λιγότερη. Αυτό είναι ένα διάστημα από την 1η μέχρι τις 15 Ιουνίου. Έτσι ενδεικτικά. Ακόμα και η χαρτογράφηση της πόλης δηλαδή αλλάζει. Άλλο ένα. Λοιπόν. Ωραία. Ευτυχώς έσβησε. Υπάρχει μια νέα συνθήκη λοιπόν που διαμορφώνεται, η οποία μπορεί να, πολλοί από εσάς θα τη δείτε ως μια δυστοπική συνθήκη, έτσι. Μια απειλή για την ιδιωτικότητά μας, μια απειλή για τη συνεχιζόμενη πρόσβαση στα δημόσια αγαθά. Το digital divide υπό αυτές τις συνθήκες γίνεται ακόμα πιο σοβαρό, ακόμα πιο προβληματικό. Αλλά είναι και μια ευκαιρία για αντίσταση, υπό μια έννοια. Έχουμε τα εργαλεία να κάνουμε καινούργια πράγματα. Έχουμε τα εργαλεία να κάνουμε καινούργια πράγματα στην επιχειρηματικότητα. Έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε και τα εργαλεία να κάνουμε καινούργια πράγματα σε κοινωνική επιχειρηματικότητα και ακτιβισμό. Έτσι. Φανταστείτε τι καινούργιες και καινοτόμες εφαρμογές μπορούν να γίνουν με αυτή την καινούργια εξέλιξη, αυτή την επαναπροσέγγιση εικονικού και πραγματικού πάνω στο επίπεδο το τοπικό. Έτσι. Τι δουλειές σε μικρή κλίμακα αρχικά, τι δουλειές σε τοπικό επίπεδο, τι δουλειές με μικρό κόστος μπορούν να ξεκινήσουν. Και έχουμε και ένα εργαστήριο καταπληκτικό καινοτομίας. Είμαστε μια Μητρόπολη. Μιλώντας για την Αθήνα, 5 εκατομμυρίων ανθρώπων, περίπου 2 κινητές συσκευές ο καθένας και κυκλοφορούμε συνεχώς. Εντάξει, πολύ μεγάλες πιθανότητες. Το θέμα είναι ότι δεν ξέρουμε ακριβώς τι θα κάνουμε. Το καλό είναι ότι δεν ξέρουν ούτε οι μεγάλοι τι θα κάνουν, δεν ξέρουν ούτε οι μικροί τι θα κάνουν, αλλά θα το βρούμε στο δρόμο. Θα σπάσουμε τα μούτρα μας, θα ξανασηκωθούμε, θα αλλάξουμε τα αρχικά μας σχέδια, θα το βρούμε στο τέλος. Και μαζί με την επιχειρηματικότητα θα βρούμε και νέους τρόπους συμμετοχής στα κοινά. Έτσι. Νέος τρόπος ακτιβισμού. Είναι ευκαιρία που δεν πρέπει να αφήσουμε ανεκμετάλλευτη. Ευχαριστώ.